Welcome to my new home. Βρε, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Παναγία μου, πόσο φωνάζω, ελπίζω να μην με διώξει η γειτονιά. Ακόμη δεν ήρθα. Ζητάω συγγνώμη για τον αντίλαλο που ενδεχομένως να ακούγεται. Καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βιντεάκι, όπου επιτέλους θα σας δείξω το νέο μου σπίτι. Το λες και νέο μου σπίτι. Βασικά δεν είναι μου. Anyway, και θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτήν εδώ τη σειρά που ξεκινάει σε αυτό εδώ το κανάλι. Θα μου πεις τι σειρά ξεκινάει, άλλο τίτλο βλέπουμε, άλλα μας λες. Θα σας τα εξηγήσω όμως όλα κατά τη διάρκεια αυτού εδώ του βίντεο. Σε αυτό το βιντεάκι θα έχουμε room tour, home tour. Θα σας δείξω όλο το σπίτι, μπαλκόνια, ντουλάπες, μπάνια και ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε καθίστε αναπαυτικά, πάρτε το χρόνο σας να κάνετε τα like, τα subscribe, τα comment, τα share και οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως με το room tour αυτού εδώ του χώρου. Δικό σας! Εδώ λοιπόν είναι η πόρτα του σπιτιού, δεν την ξανανοίγουμε ξανά τώρα. Και εδώ πέρα έχουμε την κουζίνα. Ταραν! Είναι γενικά μια κουζίνα που αγαπάω πάρα πολύ. Αυτή είναι εδώ ειδικά η τραπεζαρία. Με αυτές εδώ τις καρέκλες κοψοτέχνημα είναι όλα τα λεφτά. Απλό minimal με τα λουλουδάκια εδώ πέρα πάνω τα βάζα. Τα αγαπάμε πάρα πολύ αυτά. Είχα κάνει και μια φωτογραφία στο Instagram για όσοι δεν το παρατηρείτε σωστά. Εκεί πέρα έχουμε το φουρνάκι μας προς το παρόν, την τζαντούλα εντάξει, okay, μην την βλέπετε καν. Και εδώ είναι τα ντουλάπια της κουζίνας μας. Έχουμε βάλει κάποιες συσκευές προς το παρόν, εδώ είναι το ψυγείο. Και ένα ακόμη που έχω αγαπήσει στην κουζίνα είναι αυτό εδώ το φωτιστικό, που πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλα τα λεφτά αυτό το φωτιστικό. Και επίσης αυτό εδώ το καταπληκτικό επιπλάκι, που εντάξει, okay, έχω βάλει πάνω μερικά απαραίτητα πραγματάκια για να υποδεχόμαστε τον κόσμο. Και αυτό εδώ το μικρό και ταπεινό χαλάκι που ταιριάζει απόλυτα με όλη αυτήν εδώ την κουζίνα. Γκαρίζω και είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα με διώξουνε. Πραγματικά όμως δεν μπορώ να κρύψω όλη αυτή τη χαρά και είναι τόσο πολύ έτσι διοχευμένη μέσα μου που θέλω να τη βγάλω και να αρχίζω να φωνάζω, να τραγουδάω έτσι. Δεν μου έρχεται και κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί βλέπετε αυτό το βιντεάκι πραγματικά. Απλά είμαι τόσο πολύ χαρούμενος που θέλω να το βγάλω, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω γιατί προλίγων λεπτών μου χτυπήσαν από δίπλα. Γιατί σου λέει φιλαράκι, είσαι χαρούμενος. Μα γεια σου και χαρά σου. Εμάς όμως δεν θα μας ανησυχείς. Η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. 4 το μεσημέρι βρήκα κι εγώ να έρθω εδώ και να ξεκινήσω αυτό το βιντεάκι. Anyway, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους χώρους, γιατί ανυπομονώ. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το διάδρομο και εδώ είναι το μπάνιο. Ταραν! Οπ, φώτα αναμένα. Μάθε να μιλάς. Αυτό εδώ είναι το μπάνιο, είναι ο χώρος του μπάνιου. Εδώ πέρα έχουμε την μπανιέρα, που είναι γενικά μια πάρα πολύ μεγάλη μπανιέρα και πάρα πολύ όμορφη μπανιέρα θα μπορούσα να πω. Εδώ πέρα είναι ο καθρέφτης, hey! Έχουμε βάλει αυτά εδώ τα πανέμορφα κακτάκια που τα αγαπάω γενικά πάρα πολύ. Γιατί τρεμοπαίζει έτσι η κάμερα, δεν ξέρω. Εδώ είναι ο νηπτήρας, πίσω από εδώ έχουμε ένα μεγάλο καλοριφέρ, πολύ μεγάλο καλοριφέρ. Κάτω είναι το πατάκι μπάνιου, η τουαλέτα, cringe. Και αυτό εδώ το καταπληκτικό σιδερένιο επιπλάκι, ας πούμε σαν σταν, με ράφια για να βάζεις όλα σου τα προϊόντα και με πετσετούλες σε αυτό εδώ το καταπληκτικό καλάθι. Το μπάνιο θα μπορούσα να πω ότι είναι πάρα πολύ φωτεινό και ότι μου αρέσει και πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Thank you.
και στο χώρο του μπάνιου, θέλω να σας πω κάτι για να γελιοποιηθώ. Όταν είδα αυτά εδώ τα κακτάκια, νόμιζα ότι ήτανε αληθινά, την πάτησα κι εγώ όπως εκείνη τύπησα από το Big Brother. Α, καλά. Ψεύτικα είναι ρε παιδιά. Ψεύτικα είναι και εγώ τα ποτίζω. Πες μου ότι είναι ψεύτικα και εγώ τα ποτίζω. Και τις πρώτες μέρες τα πότιζα, αλλά το νερό δεν το έπινε, στεκόταν εδώ. Και λέω ρε γαμό, ούτε καν πήγα στη διαδικασία να το κουμπίσω να το κάνω έτσι, γιατί φοβόμουν να σπάσει. Αλλά πραγματικά είναι πλαστικά. Fuck my life. Τι να κάνουμε, άμα δεν ξέρεις από κυπουρική και από όλα αυτά, αυτά παθαίνεις αδερφέ μου. Σου έδειξα και το κρεβάτι, λέω να πάρω έναν υπνάκο 5-6 λεπτάκια, οπότε θα τα πούμε σε κανένα 2-3 μέρες, μήνες, χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ, όχι πλάκα κάνω. Έχω και ακόμη ένα μέρος που θέλω να σας δείξω, που είναι το μπαλκόνι και πραγματικά είναι μπαλκονάρα, άμα δείτε τι έχει έξω, είναι πάρα πολύ όμορφο. Θέα, δεν έχουμε την super wow, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί γύρω γύρω έχει κτίρια. Και γενικά πιστεύω ότι θα βοηθάει αυτό και το χειμώνα στη ζέστη αλλά και το καλοκαίρι στο να έχει δροσιά. Οπότε πάμε να σας δείξω και τον μπαλκόνι. Πάμε να σας δείξω και την μπαλκονάρα. Να δείτε εδώ τι τέλειο μπαλκόνι έχουμε. Πάρα πολύ φωτεινό. Με πάρα πολύ όμορφη θέα, με κτίρια γύρω γύρω που μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά τους. Ελπίζω να μην είναι κανένας άνθρωπος έξω στο μπαλκόνι και με περάσει για τρελό με τις κάμερες και τα φώτα. Εκεί πέρα έχουμε το σήμα κατά τεθένα ένα τεράστιο φοίνικα με μια πλατεία. Αλλά δείτε εδώ πέρα τι έχει το μπαλκόνι. Αυτή είναι εδώ την καταπληκτική τραπεζαρία που μπορείς να λιώσεις αυτούς τους καναπέδες. Μπορείς να κάτσεις για πάντα. Και γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ήσυχη γειτονιά. Ψάχνω εδώ και πάρα πολύ ώρα να βρω πού είναι το τηλεκοντρόλ. Δεν μπορώ να βρω πού είναι το τηλεκοντρόλ. Ωπα, να το τηλεκοντρόλ. Για να βάλουμε να δούμε λίγο τα νέα του αντένα. Τα νέα του αντένα, τα νέα του κόσμου. Παίζει κατευθείαν χωρίς καν να κάνεις τίποτα. Φωνή. 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 Δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτό. Να το, το έχουμε. Δηλαδή άμα σου πω κλείς τα μάτια σου, ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που σου έρχεται? Νομίζω είναι το ποδήλατο και το βλήγα. 2000 years later. Ψαχουλέψουμε και λίγο στα ντουλάπια. Πραγματικά τα είδα και πριν, δείτε και τώρα. Ένα πανέμορφο σετ πιάτων. Σε τι υπέροχο χρώμα είναι. Παιδιά, είναι πανέμορφο πραγματικά. Όχι, μην κάνουμε καμιά ζημιά. Έλα. Τέλεια. Για να δούμε τι έχουν και τα υπόλοιπα. Έχω ένα είναι 4 ίδιες σε διαφορετικά χρώματα, τις βλέπετε. Γκρι, γκρι, μαύρο και ροζ. Τέλειο. Έχω μία αιμονή με τις σκούπες. Έχει πιο μικρές για ελληνικό μάλλον. Και εδώ έχει ποτηράκια με νερό. Ούψ, κάποιος έσπασε το ένα ποτηράκι. Δεν πειράζει. Αλλά αυτές οι κούπες εδώ είναι πανέμορφες. Από πού είναι αλήθεια? Α, IKEA. Ναι.
Σωστά. Και αυτά εδώ IKEA και αυτά εδώ IKEA. Πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο ντουλαπάκι τι έχει, τίποτα. Έλα τώρα, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού πραγματικά είναι... δεν έχω λόγια. Βλέπετε εδώ όλα τα καλώδια που είναι στην πρίζα, ωραία. Και πού φαντάζεστε ότι καταλήγουν, αφού εδώ πέρα ουσιαστικά δεν κρέμονται? Είναι όλα μέσα εδώ. Υπερσυγκλονιστικό αυτό που σκέφτηκε η γυναίκα. Μιλάμε πραγματικά, και έχει και το διπλανό εδώ με το κακτάκι. Δεν είναι αληθινό, όχι, δεν είναι αληθινό. Λοιπόν, είναι πανέξυπνη ιδέα για να βάλεις τα καλώδια σου να μην κρέμονται. Μήπως θα το καθιερώσω κι εγώ στο σπίτι μου. Done. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν που μόλις είδατε, φίλοι μου, δεν είναι δυστυχώς στο σπίτι μου, αλλά είμαι εξίσου χαρούμενος, γιατί είναι ένα διαμέρισμα πάρα μα πάρα πολύ πανέμορφο, πάρα πολύ όμορφα διακοσμημένο, είναι πάρα πολύ cozy, με καταπληκτικά χρώματα, με τέλειο design, με υπέροχα έπιπλα. Είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι σε μια γειτονιά πάρα πολύ φιλόξενη και πάρα πολύ ζεστή, όπου λόγω του ότι γύρω γύρω έχει και άλλα σπίτια, πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα έχει αρκετή δροσιά και το χειμώνα αρκετή ζέστη. Όλα αυτά μαζί μπορούν να υποσχεθούν σίγουρα μια καταπληκτική και αξέχαστη φιλοξενία. Πραγματικά το σπίτι τα σπάει. Αυτό που μου έχει μείνει και έχω πάθει σοκ είναι η καθαριότητα, που είναι όχι απλά με άριστα το 10-10, είναι πραγματικά 20. Και όλα αυτά θα μου τα πείτε γιατί σας τα λέω. Γιατί λοιπόν αυτός εδώ ο χώρος είναι ένα διαμέρισμα Airbnb. Αγαπάμε και υποστηρίζουμε πάρα πολύ τα διαμερίσματα Airbnb. Και έτσι αποφάσισα, επειδή κατά καιρούς νοικιάζω κάποια διαμερίσματα για να κάνουμε κάποιες δουλίτσες, κάποιες φωτογραφίσεις, κάποιες εκδηλώσεις, κάποια event, κάποια σεμινάρια ή γενικά για να περάσω λίγο ok και λίγο χαλαρό χρόνο με τους φίλους μου, οπότε αποφάσισα να κάνω μια νέα σειρά και να σας δείχνω σε όποιο διαθέσιμο Airbnb πηγαίνω, να σας δείχνω γενικά ένα room tour, ένα home tour για το πώς είναι το διαμέρισμα, να λέω την άποψή μου, να λέω τη γνώμη μου. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα, αν μπορώ να το βαθμολογήσω με άριστα το 10, θα το βαθμολογήσω ξεκάθαρα 10 με τόνο. Είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ οικονομικό σπίτι που αξίζει όλοι να επισκεφτείτε εδώ πέρα στο Βόλο. Είναι πραγματικά πανέμορφο, δεν έχω λόγια. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι δικό μου σπίτι, γιατί είναι έτσι μικρούλι, ζεστό, γλυκούλι, κόζι και όλα αυτά που προανέφερα. Οπότε γενικά είναι μία διαμαντάκι επιλογή. Οπότε ξεκινάμε αυτήν εδώ τη σειρά με αυτό το πρώτο επεισόδιο, με αυτό εδώ το συγκεκριμένο Airbnb που σας έδειξα. Πληροφορίες θα υπάρχουν στο κουτί πληροφοριών αυτό εδώ του βίντεο ή αλλιώς στο description box. Οπότε κάπου εδώ, αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα like για να το καταλάβω. Αν θέλετε να κάνω και άλλα επεισόδια με το να σας δείχνω σπίτια Airbnb, αφήστε με ένα σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το βιντεάκι. Και τέλος, αν έρχεσαι πρώτη φορά, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου, που είναι 100% δωρεάν, αλλά πολύτιμη για μας, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Bye!